λέμε ότι θα ασκήσουμε στάση αντιπολίτευσης σε ό,τι μαυρίζει τη ζωή και την καθημερινότητα του λαού. Και αυτό έχει απέναντί του ουσιαστικά ένα τριπλό μπλόκο, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την κυβέρνηση και την περιφέρεια. Είναι μια συντονισμένη πολιτική που εφαρμόζεται σε τρία διαφορετικά επίπεδα, αλλά από κοινού και τα τρία θίγουν τα λαϊκά συμφέροντα. Λέμε ότι είμαστε λαϊκή αντιπολίτευση απέναντι στην ποικιλόχρωμη πολιτική που εφαρμόζεται ανεξαρτήτως ποια είναι η κυβέρνηση, γιατί όλα αυτά τα χρόνια αυτό που έχει αποδειχθεί στην πράξη είναι ότι είτε κυβερνούν μονομερώς κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ ή μέλος πάντων και συνεργατών, ή το μνημονιακό περιβάλλον, το μνημονιακό πλαίσιο, παρά τα όσα λέγονται, είναι ατόφιο στη θέση του, όλοι οι νόμοι, όλες οι διατάξεις, όλες οι υπουργικές αποφάσεις που έχουν ληφθεί τα προηγούμενα χρόνια εξακολουθούν να ισχύουν, δυσκολεύοντας την καθημερινότητα όλων των κατοίκων του νησιού, δυσκολεύοντας την δυνατότητα του Δήμου να αντιμετωπίσει με πιο αποτελεσματικό τρόπο μια σειρά ζητήματα. Λέμε ότι είμαστε λαϊκή αντιπολίτευση και αυτό σε ένα βαθμό πιστεύουμε ότι πιστοποιείται από την στάση και τις ενέργειες της σημερινής Δημοτικής Αρχής. Και για πρώτη φορά, για παράδειγμα, στον ενιαίο Δήμο Ικαρίας με τη λαϊκή συσπήρωση στην πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου αναδείχθηκαν τα ζητήματα των ελλείψεων, του προσωπικού, οι ευθύνες, τα αίτια. Διεκδικούμε από κοινού μαζί με τους εργαζόμενους να καλυφθούν οι κοινές οργανικές θέσεις και να δοθεί η έγκριση για να τοποθετηθούν και εργαζόμενοι στις ανταποδοτικές υπηρεσίες και μάλιστα με συμβολή στο λειτουργικό κόστος από το ελληνικό δημόσιο. Παλέψαμε μαζί με τους εργαζόμενους κόντρα στις ελαστικές σχέσεις εργασίας για να υλοποιηθεί το αίτημά μας για στελέχωση του Δήμου με μόνιμο προσωπικό, να καλυφθούν οι ανάγκες βεβαίως των υπηρεσιών, αλλά πολύ περισσότερο να καλυφθούν οι ανάγκες των δημοτών. Λέμε ότι είμαστε λαϊκή αντιπολίτευση και πιστεύουμε ότι αναδεικνύεται και από την στάση μας απέναντι στους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, πέραν του ότι είμαστε ένας από τους λίγους Δήμους που δεν μπήκε στη διαδικασία να το υλοποιήσει. Διεκδικούμε παράλληλα νομοθετική ρύθμιση που θα επιτρέπει στα Δημοτικά Συμβούλια να ρυθμίζουν τις οφειλές των οικονομικά ασθενέστερων και όσων πράγματι δεν έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν σε αυτήν την οφειλή. Λέμε ότι είμαστε λαϊκή αντιπολίτευση και αποδεικνύεται και από την στάση μας απέναντι στο χειρισμό της κυβέρνησης ως προς την εγκόλπωση των διαθέσιμων, των ταμιακών διαθέσιμων των Δήμων και των Περιφερειών με την μεταφορά τους στην Τράπεζα της Ελλάδας. Λέμε ότι είμαστε λαϊκή αντιπολίτευση και προσπαθήσαμε να το αποδείξουμε με μία σειρά ενέργειες που έχουν να κάνουν με τη δωρεάν χρήση αθλητικών υποδομών πολιτισμού, την κατάργηση των τροφείων στους δύο παιδικούς σταθμούς στους οικονομικά ασθενέστερους. Σταθήκαμε με διακριτό και αγωνιστικό τρόπο απέναντι στην προσπάθεια της κυβέρνησης να καταργήσει τον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ στα νησιά μας. Αναδείχθηκε το ζήτημα της με πολύ μεγάλη τιμή στα καύσιμα και αυτό αφορά και το πετρέλαιο θέρμανσης αλλά και τα καύσιμα στην κίνηση και τέλος πάντων με μία σειρά ενέργειες που έχουν να κάνουν και με υποθέσεις που αφορούν τις υπηρεσίες του Δήμου αλλά και με μία σειρά ζητήματα που μπορεί να μην είναι αρμοδιότητα του Δήμου όπως για παράδειγμα το τι συμβαίνει στον χώρο της εκπαίδευσης, το τι συμβαίνει στον χώρο της υγείας, της πρόνοιας, στις συγκοινωνίες. Προσπαθήσαμε και να αναδείξουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το νησί και οι κάτοικοι αλλά και οι επισκέπτες του νησιού και παράλληλα να διεκδικήσουμε λύσεις σε μια κατεύθυνση που θα εξυπηρετεί τα συμφέροντα της συντριπτικής πλειονότητας των κατοίκων του νησιού. Για κάθε ένα από αυτά τα ζητήματα υπάρχουν και συγκεκριμένες ενέργειες, παραστάσεις στα υπουργεία, δυναμικές κινητοποιήσεις που συνέβαλε ο Δήμος από κοινού με τη συντριπτική πλειονότητα των φορέων του μαζικού κινήματος του νησιού τόσο στην Ικαρία όσο και στην Αττική σε αρκετές των περιπτώσεων. Αναδείχθηκαν ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις χρήσεις γης στον χωροταξικό σχεδιασμό. Προσπαθούμε να βάλουμε εμπόδια στην στόχευση που υπάρχει από ενεργειακούς όμιλους στον χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και που έχουν ήδη αδειοδότηση από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και στοχεύουν στην κατασκευή ενός αιωλικού σταθμού φαραωνικών διαστάσεων όπου καμία σχέση δεν έχει αυτή η δραστηριότητα με τα συμφέροντα των Ικαριωτών είτε ως προς τις ενεργειακές ανάγκες του νησιού και πολύ δε περισσότερο ως προς την οικονομική διάσταση του ζητήματος και πιστεύουμε ότι με μία σειρά
ενέργειες που μέχρι στιγμής έχουν γίνει και πιστοποιούν τέλος πάντων το πώς προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα που αφορούν και τις υπηρεσίες των Δήμων αλλά και συνολικά τα κοινωνικά προβλήματα του νησιού, αναδεικνύεται στην πράξη η άλλη αντίληψη που έχουμε για τον ρόλο των Δήμων, έναν Δήμο που δεν λειτουργεί απλά ως υπηρεσία, έναν Δήμο που δεν λειτουργεί ως ανώνυμη εταιρεία με τον Δήμαρχο Μάνατζερ, αλλά ένα Δήμο που είναι συμπαραστάτης στους λαϊκούς αγώνες που αναπτύσσονται στην περιοχή, σε αρκετές περιπτώσεις μπορώ να πω ότι μπαίνει και μπροστά, και ένα ακόμα στοιχείο που πιστοποιεί τη διαφορετική αντίληψη της λαϊκής εισπύρωσης ως διοίκηση πια του Δήμου, είναι ότι δεν περιορίστηκε στο να διαχειριστεί τα μίζερα πράγματι οικονομικά δεδομένα που έχει ο Δήμος της Ικαριάς, είτε αυτό αφορά την κρατική επιχορήγηση όπου έχει μειωθεί πάνω από 65% τα τελευταία 9 χρόνια, είτε τους ελάχιστους ίδιους πόρους που έχει ο Δήμος. Είναι ένα δείγμα που το θέτουμε ως κριτήριο ψήφου στους συμπατριώτες μας, η διαφορετική αντίληψη που έχουμε ως προς την διεκδίκηση πόρων από κάθε τέλος πάντων χρηματοδοτικό εργαλείο που μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε χρήματα όχι για έργα βιτρίνας, αλλά για έργα που έχει ανάγκη η κοινωνία, για υποδομές που έχει ανάγκη ο τόπος. Και αυτά τα χρόνια κάθε καλοπροαίρετος συμπατριώτης δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι έχουν γίνει βήματα σε θετική κατεύθυνση, εξασφαλίζοντας ήδη αυτή τη στιγμή περίπου 14,5 εκατομμύρια για έργα που έχουν να κάνουν με βιολογικούς καθαρισμούς, δίκτυα ίδρευσης, οδικούς άξονες, έχουν υποβληθεί προτάσεις που ξεπερνάνε τα 30 εκατομμύρια και αναμένεται η αξιολόγησή τους μόνο για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Διεκδικούμε χρηματοδότηση από το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, ξεπερνάει τα 13 εκατομμύρια. Είναι μια πρόταση η οποία διαμορφώνει ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον στην διαχείριση των απορριμμάτων στην Ικαριά, που περιλαμβάνει την χρηματοδότηση για την κατασκευή του χώρου υγειονομικής σταφής, την αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού, σταθμών μεταφόρτωσης, μονάδας κομποστοποίησης, την αναβάθμιση των δομών ανακύκλωσης που λειτουργούν από το 2009 και πάλι με πρωτοβουλία της Λαϊκής Εισπύρωσης στο νησί της Ικαριάς, έτσι ώστε να διασφαλιστεί και μια φιλικότερη προς το περιβάλλον διαχείριση απορριμμάτων, αλλά παράλληλα δεν θα μετακυληθεί και το τεράστιο κόστος για την κατασκευή των αναγκαίων υποδομών και το λειτουργικό μόνο στα ανταποδοτικά τέλη, μόνο στις τσέπες των δημοτών. Αυτή λοιπόν η διαφορετική αντίληψη όπου με επιμονή, με σχέδιο, σε αρκετές περιπτώσεις με μαχητικότητα και αρκετές από αυτές και με τη συμβολή παραγωγικών φορέων του νησιού, συνδικάτων, συλλόγων, νομίζουμε ότι είναι ένα κριτήριο ψήφου που θα εκτιμήσει η πλειονότητα των συμπατριωτών μας, έτσι ώστε από κοινού επόμενα χρόνια να προσπαθήσουμε να κάνουμε περισσότερα βήματα μπροστά, αποσπώντας ακόμα περισσότερα από αυτά που εκτιμούμε ότι δικαιούμαστε και δεν έχουν φτάσει ως υποδομές και ως χρηματοδοτήσεις στο νησί, για να διαμορφωθεί ένα καλύτερο μέλλον πρώτα και κύρια για τους κάτοικους αυτού του νησιού, αλλά και για όσους τέλος πάντων μας επισκέπτονται. Έχουμε δει ότι ο Δήμος έχει πρωτοστατήσει σε αρκετές κινητοποιήσεις του λαού της Ικαρίας για την υγεία. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια παραπάνω σε αυτό? Κοιτάξτε, είναι μια προσπάθεια που έχει να κάνει με τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε καταρχήν την θέση μας στην διοίκηση του Δήμου της Ικαρίας. Εμείς αρχικά δεν αντιλαμβανόμαστε τον Δήμο απλά ως μια υπηρεσία. Σαφέστατα υπάρχει και αυτή η διάσταση και υπάρχουν οι ευθύνες και υποχρεώσεις που έχει ο Δήμος έναντι πολιτών των δημοτών του. Από εκεί και πέρα όμως θεωρούμε ότι ο Δήμος μπορεί να είναι ακόμα ένα μετερίζει αγώνα, και από αυτήν τη σκοπιά τα χρόνια αυτά που βρεθήκαμε για μια ακόμη φορά στην διοίκηση του Δήμου έγινε μια προσπάθεια να αναδειχθούν μια σειρά ζητήματα που μπορεί να μην αφορούν το Δήμο ως υπηρεσία αλλά αφορούν την κοινωνία ως πρόβλημα και αφορούν προφανώς και εμάς στο πώς θα συμβάλλουμε στην ανάδειξή τους και στην προσπάθεια αντιμετώπισής τους. Με αυτό το σκεπτικό, τα ζητήματα που αφορούν την υγεία, την πρόνοια, ήταν από τα πρώτα θέματα που απασχόλησαν τον Δήμο της Ικαρίας με τη λαϊκή συσπήρωση στη διοίκησή του. Για πρώτη φορά λοιπόν ο Δήμος της Ικαρίας έχει καταρχήν μια ενιαία πολιτική θέση για τον χαρακτήρα της υγείας. Πώς αντιλαμβανόμαστε και τι υγεία διεκδικούμε για τον τόπο μας, αλλά θέλετε και συνολικότερα. Πιστεύουμε ότι η υγεία πρέπει να είναι αποκλειστική ευθύνη του κράτους, να μην υπάρχει επιχειρηματική δράση, να διασφαλίζονται οι υπηρεσίες που να παρέχουν
να παρέχονται στους δημότες, στους κάτοικους, στους επισκέπτες 365 μέρες το χρόνο και 24 ώρες το 24ωρο, γιατί αυτό δεν είναι πρόβλημα στα νησιά μας. Και από εκεί και πέρα έχει διαμορφωθεί ένα διεκδικητικό πλαίσιο που έχει να κάνει τόσο με τις αναγκαίες υποδομές, όσο τέλος πάντων και με τις υπηρεσίες που δεν υπάρχουν. Να πούμε ότι οι μακροχρόνια αγώνες των δικαριωτών έχουν εξασφαλίσει ένα επίπεδο των πάντων υπηρεσιών και δομών που συγκρινόμενοι με άλλα νησιά, ακόμα και μεγαλύτερα πληθυσμιακά, υπάρχει μια κατάσταση η οποία δεν είναι τέλος πάντων αυτή που ήταν πριν από 20 χρόνια, δεν καλύπτει όμως σε καμία περίπτωση τις σύγχρονες μας ανάγκες. Για παράδειγμα, υπάρχει ένα νοσοκομείο, υπάρχει ένα κέντρο υγείας, έχουν μια σχετική στελέχωση, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν προβλήματα και ως προς τις δομές στο κέντρο, στο νοσοκομείο. Δεν είναι πλήρως στελεχωμένες όλες τις κλινικές, υπάρχουν κλινικές που πρέπει να γίνουν. Το κέντρο υγείας, ενώ έχει 9 θέσεις, προβλέπονται στον οργανισμό του, ποτέ δεν είχε πάνω από 2 γιατρούς ειδικότητα. Σοβαρό πρόβλημα υπάρχει στα περιφερειακά ιατρία, όπου υπάρχουν αρκετά μεγάλα χρονικά διαστήματα που δεν έχουν καθόλου κάλυψη. Σοβαρό πρόβλημα υπάρχει με την παρουσία παιδίατρο, που υπάρχει μόνο μία ειδικότητα για όλο το νησί, χωρίς να υπάρχει παιδίατρο στο κέντρο υγείας, στη χώρα πλευρά του νησιού. Και τέλος πάντων, μία σειρά ζητήματα που δυσκολεύουν την καθημερινότητα στο νησί και σε κάποιες περιπτώσεις τέλος πάντων αποκτά και επικίνδυνες διαστάσεις ως προς την ανθρώπινη ζωή. Αυτή όλη η προσπάθεια και αυτή όλη η διεκδίκηση έχει σχηματοποιηθεί με τη συμβολή του Δήμου σε όποιες κινήσεις έγιναν από τα φορείς, τα συνδικάτα, τους συλλόγους του νησιού, και από εκεί και πέρα με πρωτοβουλία του Δήμου και με μια απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που, αν θέλετε, είναι και ομόφωνη, παρά τις αντιθέσεις που υπάρχουν στη σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου, έχουν γίνει μέχρι στιγμής 2 κινητοποιήσεις, έχουν γίνει αρκετές παραστάσεις στο Υπουργείο Υγείας και 2 δυναμικές κινητοποιήσεις με τη συμβολή και τη Ικαριακή Παροικία στην Αττική, όπου διεκδικούμε αρχικά τα αυτονόητα και από εκεί και πέρα διεκδικούμε υποδομές και υπηρεσίες που δεν υπάρχουν στο νησί μας. Αυτή όλη την κινητικότητα μπορούμε να πούμε ότι συνέβαλε στο να πάρουν το δρόμο τους μία σειρά ζητήματα ως προς τα θέματα των υποδομών τουλάχιστον, όπως για παράδειγμα η εξασφάλιση στο νοσοκομείο αξιωματικού τομογράφου, η δρομολόγηση της δημιουργίας μονάδας τεχνητού νεφρού. Υπάρχουν βεβαίως ζητήματα ως προς την στελέχωση, ως προς τις υπηρεσίες και ως προς την επάρκεια του υγειονομικού προσωπικού και του επιστημονικού και του υγειονομικού. Είναι μια διαδικασία που δεν είναι στατική, έχει κινητικότητα και θεωρούμε ότι η προσπάθεια του Δήμου της Ικαρίας με την Λαϊκή Συσπήρωση στην πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου είναι ένα ακόμα κριτήριο ψήφου που θέτουμε στην κρίση των συμπατριωτών μας, η οποία σηματοδοτεί και έναν διαφορετικό τρόπο αντίληψης προς το πώς αντιμετωπίζουμε τα ζητήματα και ως προς το πώς προσπαθούμε να διεκδικήσουμε, και πιστεύουμε ότι όλη αυτή η ιστορία είναι εκτιμητέα γιατί έχει και μια σχετική αποτελεσματικότητα. Σαφώς δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν όλα τα ζητήματα στον τομέα της υγείας μόνο με την προσπάθεια αυτή, όμως είναι ένα διαφορετικό δρόμο, μια διαφορετική στάση απέναντι στα θέματα που δεν ήταν δεδομένη με την προηγούμενη διοίκηση του Δήμου της Ικαρίας. Μια από τις βασικές ιεραρχήσεις που έγινε από την σημερινή Δημοτική Αρχή με τη Λαϊκή Συσπήρωση στην πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν να ιεραρχήσει ως μια εντός εισαγωγικών σοβαρή επένδυση για το μέλλον αυτού του τόπου, και με αυτό το σκεπτικό έγινε μια καταρχήν καταγραφή της κατάστασης των αθλητικών υποδομών. Εν συνεχεία ιεραρχήθηκαν οι ανάγκες αρχικά σε ό,τι αφορά την ανακατασκευή και τη συντήρηση των αθλητικών υποδομών και στη συνέχεια στην διεκδίκηση της κατασκευής και της δημιουργίας νέων αναγκαίων αθλητικών υποδομών. Στα τέλη του 2014 παραλάβαμε μια κατάσταση στις αθλητικές υποδομές σε πολύ προβληματική κατάσταση. Κλείνει μια θητεία και είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για το ότι έχουμε δώσει ήδη σε χρήση 3 μικρές αθλητικές υπαίθριες υποδομές, μία σε κάθε δημοτική ενότητα, 2 νέα σύγχρονα γήπεδα ποδοσφαίρου, το ένα στον Άγιο Κήρυκο, αυτό που βλέπετε γύρω σας, το δεύτερο στη δημοτική ενότητα του Ευδήλου. Σε λίγες μέρες ολοκληρώνεται η κατασκευή των αποδυτηρίων στο δημοτικό γήπεδο των Ραχών και δίνεται και αυτό σε χρήση, και παράλληλα τέλος πάντων θα πάρει και αυτό άδεια διεξαγωγής αγώνων.
Την ίδια στιγμή συνεχίζεται η διεκδίκηση και για την αναβάθμιση του δημοτικού σταδίου στον Άγιο Κύρικο, αυτό που βρισκόμαστε εδώ με την κατασκευή στίβου, ώστε να μπορούν να γίνονται και αγώνες στίβου αλλά και να αθλούνται τα τμήματα στίβου που υπάρχουν στους συλλόγους του νησιού. Και διεκδικείται επίσης και η δημιουργία ενός δεύτερου κλειστού γυμναστηρίου στη Βόρεια Ικαρία, στην Δημοτική Ενότητα των Ραχών. Αυτά σε ό,τι αφορά την προσπάθεια της διεκδίκησης και την εξασφάλιση των απαιτούμενων πόρων από μία σειρά χρηματοδοτικά εργαλεία, είτε χρηματοδοτήθηκαν από τον προϋπολογισμό του Δήμου, είτε από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, είτε από προγράμματα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, αξιοποιήθηκε κάθε τέλος πάντων δυνατότητα για να αντιμετωπιστεί το θέμα της αναβάθμισης και της διεκδίκησης νέων υποδομών. Από εκεί και πέρα, η προσπάθεια συνεχίζεται και στην διεκδίκηση από την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, όπου προσπαθούμε και από εκεί να εξασφαλίσουμε χρηματοδοτήσεις μέσω του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων για την τοποθέτηση ενός ακόμα χλωοτάπητα στο δημοτικό γήπεδο των Ραχών, Κερκίδες. Έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση για ένα νέο γήπεδο 5x5 στην Δημοτική Ενότητα των Ραχών επίσης. Και τέλος πάντων κλείνει μια διαδρομή και ο κάθε καλοπροαίρετος πατριώτης δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι στον τομέα του αθλητισμού, τόσο σε ό,τι αφορά τις υποδομές αλλά και την προσπάθεια υποστήριξης των αθλητικών συλλόγων, υπάρχει αναμφισβήτητα μια προσπάθεια που καταγράφει ένα θετικό πρόσημο. Όλη αυτή η διαδικασία, όλη αυτή η προσπάθεια έχει να κάνει με την υποστήριξη των συλλόγων, ώστε να μπορούν να έχουν σύγχρονες υποδομές για τους περίπου 600 αθλούμενους σε όλα τα τμήματα του νησιού. Παράλληλα, βέβαια, ένα θέμα που για μας είναι πολύ σοβαρό και σε ό,τι μας αφορά θα συνεχίσουμε να το υποστηρίζουμε και τα επόμενα χρόνια, είναι ότι η χρήση των αθλητικών υποδομών του Δήμου της Ικαρίας παραχωρείται δωρεάν σε όλους τους αθλητικούς συλλόγους και είναι κάτι που επίσης βοηθάει στην προσπάθεια των συλλόγων, δεν έχουν να αντιμετωπίσουν ένα πρόσθετο λειτουργικό κόστος. Σαφώς αυτή η προσπάθεια, αυτός ο προσανατολισμός και τα όποια αποτελέσματα έχει αυτή η προσπάθεια δεν έχει να κάνει μόνο με τον αθλητισμό αυτών καθ' αυτών, αλλά έχει να κάνει και με την προσπάθεια να δοθούν διέξοδοι στους αθλούμενους, στους μαθητές, στους νέους γενικότερα αυτού του τόπου, σαν ένα αντίβαρο στην υφέρπουσα ναρκοκουλτούρα που αναπτύσσεται δυστυχώς και στα νησιά μας. Είναι ένα από τα ζητήματα που ο Δήμος της Ικαρίας για πρώτη φορά αυτήν την θητεία έχει σαφή θέση και ως προς την πολιτική του διάσταση και ως προς το πώς προσπαθεί να συμβάλλει στην διαμόρφωση ενός μετόπου κοινωνικού απέναντι σε αυτήν όλη την υπόθεση. Και η διαμόρφωση αθλητικών υποδομών, η διαμόρφωση πολιτιστικών υποδομών και η επίσης παραχώρηση και των πολιτιστικών υποδομών δωρεάν για χρήση στο κοινό είναι και στους συλλόγους που δραστηριοποιούνται στον χώρο του αθλητισμού, πιστεύουμε ότι είναι δύο βήματα σε πολύ θετική κατεύθυνση ή τα οποία συμβάλλουν σε αυτήν την υπόθεση. Σε σχετικά με τα ζητήματα που αφορούν τις δραστηριότητες του πολιτισμού πέραν της αναβάθμισης των υποδομών, είναι πολύ σημαντικό ότι πλέον λειτουργεί εδώ και 3 χρόνια θερινός δημοτικός κινηματογράφος με δωρεάν προβολές για όλους. Είναι επίσης σημαντικό ότι το 2018 το χειμώνα για πρώτη φορά εγκαινιάστηκε και δημοτική αίθουσα για προβολές τους χειμερινούς μήνες. Και αυτό σε συνδυασμό με μία σειρά υποστήριξη πολιτιστικών δραστηριοτήτων που γίνονται είτε προς το τέλος του καλοκαιριού είτε τέλος πάντων το φθινόπωρο, προσπαθούμε να αποφύγουμε την ένταση του καλοκαιριού που ούτως ή άλλως δεν μπορώ να πω ότι λείπουν τα δρόμενα. Προσπαθούμε να συμβάλλουμε και στον τομέα του πολιτισμού, δίνοντας και διέξοδο, αλλά παρουσιάζοντας τέλος πάντων και με στους συμπατριώτες μας, αλλά και σε όσους τυχόν επισκέπτες ενδιαφέρονται, πολιτιστικές δραστηριότητες υψηλού επίπεδου, χωρίς αντίτιμο. Έχουμε μιλήσει για το έργο της Δημοτικής Αρχής με τη Λαϊκή Συσπήρωση. Για αθλητισμό, για πολιτισμό, για την στήριξη των λαϊκών οικογενειών στον τομέα της υγείας και τις δράσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα. Οι άλλες δυνάμεις όμως που μπορείτε να μας πείτε πώς στέκονται πάνω σε όλα αυτά τα ζητήματα που απασχολούν το λόγο της υγείας. Αρχικά να πούμε ότι οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις όπως εκφράζονται μέσα από τις κομματικές οργανώσεις τόσων πολιτικών σχηματισμών έχουν παρουσία στο νησί, γιατί δεν έχουν όλοι έκφραση ως κομματικές οργανώσεις. Στην διαδικασία των τοπικών εκλογών προσπαθούν να απογαλακτιστούν από τα πολιτικά κόμματα που συμμετέχουν ως μέλη, ως στελέχη, ως οπαδοί
έχουν ενεδυθεί τον μανδύα του ανεξάρτητου, του ανέλεγχου, του απομάκρυνση, προσπαθούν να αποσυνδέσουν την συζήτηση των προβλημάτων που απασχολούν την τοπική κοινωνία από το γενικότερο πολιτικό περιβάλλον. Προσπαθούν τέλος πάντων να πείσουν την κοινωνία ότι οι εκλογές για τον Δήμο και την περιφέρεια είναι κάτι άλλο και δεν αφορά την συνολική πολιτική αντιπαράθεση. Αυτό προφανώς γίνεται είτε γιατί έχουν αδυναμία να υποστηρίξουν την πολιτική πρόταση των κομμάτων που συμμετέχουν, είτε τέλος πάντων γιατί εκτιμούν ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούν ευκολότερα να ασχοληθούν με μια κριτική πάνω στα υπαρκτά προβλήματα της καθημερινότητας και να εστιάσουν τη συζήτηση μόνο σε αυτόν τον τομέα. Από εκεί και πέρα, η γενικότερη διαδρομή αυτών των 5 ετών, υπήρχαν ζητήματα όπου κάτω από πίεση του προβλήματος και κάτω από την πρωτοβουλία που πήρε η Δημοτική Αρχή με την λαϊκή συσπήρωση στην υποψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου, υπήρχαν και περιπτώσεις που, αν θέλετε, συμφώνησαν σε μια σειρά ζητήματα που από πολιτική θέση είναι αντίθετη. Αυτό έχει να κάνει, για παράδειγμα, με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς το τι υγεία διεκδικούμε, όπως το περιγράψαμε νωρίτερα. Έχει να κάνει με την πρωτοβουλία που πήρε ο Δήμος Ικαρίας μαζί με τις άλλες 5 Δήμους που έχουν κομμουνιστεί δήμαρχοι, 4 μάλλον. Ως προς τα ζητήματα αντιμετώπισης των θεμάτων των ηλεκτρονικών πληστηριασμών. Και μία σειρά τέλος πάντων, αλλά θέματα μικρότερης ή μεγαλύτερης κλίμακας. Αλλά σε γενικές γραμμές εστιάζουν στο πρόβλημα, αποφεύγοντας να θίξουν τα αίτια και ποιος τέλος πάντων μπορεί να είναι εκείνος ο τρόπος που μπορεί να βρει λύση το πρόβλημα στην οριστική του διάσταση. Και αυτό έχει να κάνει με το σύνολο των ζητημάτων. Είτε αυτό αφορά αυτά που αναφέραμε, είτε αφορά τα ζητήματα των συγκοινωνιών, όπου πρόβλημα υπάρχει με τις αυτοκλοπικές και με τις αερομεταφορές. Τεράστιο είναι το ζήτημα των εσωτερικών συγκοινωνιών στο νησί που υπάρχουν ουσιαστικά οργανωμένες συγκοινωνίες που να παρέχονται 365 μέρες τον χρόνο. Σε γενικές γραμμές μπορώ να πω ότι κινούνται με αυτόν τον τρόπο. Ένα στοιχείο ακόμα που τουλάχιστον στην τοπική κοινωνία τα τελευταία 2 χρόνια γίνεται μια συζήτηση και μέσα στην προεκλογική περίοδο προσπαθεί να αναδειχθεί από ορισμένους τουλάχιστον από τους υπόλοιπους συμπατριώτες της άλλης παρατάξης, έχει να κάνει με την αξιοποίηση ή όχι χρηματοδοτήσεων, χρηματοδοτικών εργαλείων που αφορούν το ΕΣΠΑ ή άλλα τέλος πάντων παραπλήσια προγράμματα. Δεχόμαστε μια κριτική ότι λόγω του ότι έχουμε μια σαφή πολιτική τοποθέτηση έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από ιδεοληψία δεν θέλουμε, έτσι λένε, τα χρήματα που μπορούν να αξιοποιηθούν από αυτή την κατεύθυνση. Είναι μια κριτική που θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι στην καλύτερη των περιπτώσεων άστοχη, στη χειρότερη ανόητη. Και αυτό αναδεικνύεται από 2 ζητήματα. Καταρχήν, από θέση αρχής, διεκδικούμε χρήματα, δηλαδή προφανώς και έχουμε σαφή άποψη για τον χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά από εκεί και πέρα θεωρούμε ότι τα χρήματα που διαχειρίζονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι αυτό που τα διαχειρίζουν. Είναι χρήματα που έχουν δοθεί από τους προϋπολογισμούς των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εν συνεχεία κατευθύνονται με συγκεκριμένο τρόπο, με συγκεκριμένες κατευθύνσεις, με συγκεκριμένες διαδικασίες, εκεί που εκτιμούν όσοι διοικούν όλη αυτή την κατάσταση. Και αυτό, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη χώρα μας, αλλά και γενικότερα, δεν καλύπτει κατά κύριο λόγο ανάγκες των λαών των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από αυτή τη σκοπιά, όχι απλά τα θέλουμε, αλλά διεκδικούμε και πολλαπλάσιους πόρους που φτάνει και στη χώρα και στο νησί για ανάγκες που υπάρχουν, όχι για έργα βιτρίνας, αλλά για την αντιμετώπιση ελλείψεων σε σημαντικές υποδομές που το νησί έχει μείνει πίσω και στην υποστήριξη μια σειράς υπηρεσιών που επίσης αντιμετωπίζουμε πρόβλημα. Πέραν της πολιτικής διάστασης της άστοχης αυτής της κριτικής, υπάρχει και η πραγματικότητα η οποία επιστοποιεί ακριβώς το αντίθετο. Πιστεύουμε ότι κάθε καλοπροαίρετος συνδημότης μπορεί να εκτιμήσει ότι από τη συνολική άθροιση τόσο των χρηματοδοτήσεων που έχουν εξασφαλιστεί, των προτάσεων που έχουν υποβληθεί και αναμένεται η αξιολόγησή τους, η οποία είπαμε ότι ξεπερνάει τα 30 εκατομμύρια, προφανώς δεν προκύπτει αυτή η, πώς να την πω, κατηγορία, η έγκληση. Χώρια του ότι για την επόμενη προγραμματική περίοδο έχει υποβληθεί πρόταση στο Υπουργείο Οικονομικών και διεκδικούνται χρηματοδοτήσεις για την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών που χρειάζεται για να πας με καλύτερους όρους στη διεκδίκηση όποιων τέλος πάντων υποδομών που ξεπερνάει τα 5 εκατομμύρια. Εκτιμούμε λοιπόν ότι και σε αυτόν τον τομέα έχουν γίνει σημαντικά βήματα και υπάρχει ένα σημαντικά
θετικό πρόσημο και σε αυτή την προσπάθεια. Τι θα σημαντοποιήσει η επανεκλογή της Λαϊκής Σπήρωσης στο Δήμο της Καριάς, και αν βάλουμε εδώ και ότι ταυτόχρονα γίνονται και ευρωεκλογές, τι σημαίνει για το λαό να έχει ένα ενιαίο κριτήριο ψήφου? Κοιτάξτε, αυτή η συζήτηση ως προς τον ενιαίο τρόπο που πρέπει να αντιμετωπιστούν οι εκλογές είναι μια συζήτηση που τουλάχιστον στην Ιταλία, αλλά δεν νομίζω ότι μόνο εδώ, την κάνουν μόνο οι συνδυασμοί της Λαϊκής Σπήρωσης, που υποστηρίζονται βέβαια από το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας. Και γίνεται αυτό γιατί, κατά την πολιτική εκτίμηση που έχουμε για το ζήτημα, δεν υπάρχει θέμα που να απασχολεί την καθημερινότητα που να μην έχει σχεδιαστεί αρχικά σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, να μην έχει στη συνέχεια εναρμονιστεί στο εθνικό δίκαιο και εν συνεχεία να καλούνται οι περιφέρειες και οι Δήμοι αρκετές φορές να λειτουργήσουν και ως μπροστάριδες στην εφαρμογή μια σειράς αναδιαρθρώσεων. Προφανώς για να κλείσει μια λακκούβα ή να έχει νερό μια βρύση δεν χρειάζεται καμία ιδιαίτερη πολιτική ανάλυση ή κάποιο βαρύ πολιτικό μανιφέστο. Όμως το επίπεδο των υπηρεσιών που διασφαλίζουν αυτές τις απλές υπηρεσίες σαφέστατα επηρεάζονται από την πολιτική που ισχύει στη χώρα, σαφέστατα επηρεάζονται από τις νόμους, τις υπουργικές αποφάσεις, τα προεδρικά διατάγματα που έχουν ψηφιστεί όλα αυτά τα τελευταία 10 χρόνια, τα οποία παρά τα όσα λέγονται του περιβάλλοντος, δυστυχώς είναι όλα αυτούσια στη θέση τους, ισχύουν, δημιουργούν σοβαρές δυσκολίες. Για παράδειγμα, στα ζητήματα των οικονομικών και του γλωρένψικου δυναμικού, η εφαρμοζόμενη πολιτική, με όποια απόχρωση και αν έχει αυτά τα 10 χρόνια, είναι ταυτόσιμη και αυτό, αν μη τι άλλο, σηματοδοτεί μια ενιαία αντίληψη από τα πολιτικά κόμματα που καταρχήν κυβέρνησαν τη χώρα, αλλά και την πλειονότητα των κομμάτων που συμμετέχουν στο κοινοβούλιο. Με αυτό το σκεπτικό, προσπαθούμε να ανοίξουμε μια συζήτηση και να έχει, και καλούμε τους συμπατριώτες μας να έχουν ένα ενιαίο κριτήριο και μια ενιαία στάση σε όλες τις κάρτες, είτε αυτές αφορούν την κοινότητα, το Δελευκό Συμβούλιο, το Περιφερειακό Συμβούλιο και το Ευρωκοινοβούλιο. Καλούμε σε ενίσχυση τον συνδυασμό της Λαϊκής Σπήρωσης και του ψηφοδελτίου του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας. Ζητάμε την συμπόρευση του λαού και καλούμε τέλος πάντων το επόμενο διάστημα να δώσουμε μαζί τη μάχη. Εκτιμούμε ότι από τη θέση της πλειοψηφίας του Δήμου της Ιταλίας αυτό θα μπορέσει να γίνει με ακόμα καλύτερους όρους. Εκτιμούμε ότι το ρεύμα που φαίνεται να υπάρχει και η εκτίμηση ότι κλείνει μια θητεία με ένα γενικά θετικό πρόσημο παρά τις δυσκολίες, τις αδυναμίες, σχεδιασμούς που κάτω από την πίεση της καθημερινότητας έμειναν πίσω, δεν ισχυριστήκαν ποτέ ότι είναι όλα καλώς καμωμένα και ότι μέσα στην κρίση που αντιμετωπίζει η χώρα η πλειοψηφία μόνο στη Λαϊκή Σπήρωση στο Δήμο της Καριάς θα μπορούσε να μετατρέψει την πολιτική σε μια σοσιαλιστική νησίδα. Εκτιμούμε όμως ότι όλη αυτή η προσπάθεια και η εμπιστοσύνη που φαίνεται να ανανεώνεται στη Λαϊκή Σπήρωση για την επόμενη δημοτική περίοδο θα δώσει την δυνατότητα να γίνουν βήματα ακόμα παραπάνω με την πλειονότητα των ικανοτήτων στο πλάι μας. Πιστεύουμε, τέλος πάντων, αυτό έχει φανεί στην πράξη, ότι η Λαϊκή Συσπήρωση στη διοίκηση σημαίνει καταρχήν περισσότερη δύναμη στο πλάι του λαού, περισσότερη δουλειά για αυτόν τον σκοπό και είναι τέλος πάντων μια σίγουρη πολιτική επιλογή ότι την επομένη των εκλογών δεν θα τη βρει απέναντί σου στα ζητήματα τα μικρά τη καθημερινότητα, αλλά πολύ περισσότερο στα ζητήματα που αφορούν συνολικότερα την προσπάθεια αντιμετώπισης των επιπτώσεων που υπάρχει στο νησί από την πολιτική που εφαρμόζεται σήμερα από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, τα προηγούμενα χρόνια από κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ, Μνημονιμένα, από κοινού. Και, εν πάση περιπτώσει, όλη αυτή η διαδικασία προφανώς πρέπει να σηματοδοτηθεί με τον ίδιο τρόπο και στα ψηφοδέλτια για την τοπική διοίκηση και στο ψηφοδέλτιο του Κομμουνιστικού Κόμματος για τις ευρωεκλογές.